Όλο το σενάριο στη Λάρισα εξελίχθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Αλκαζάρ, όταν ο δικαστικός επιμελητής Κωνσταντίνος Αρζομανίδης προέβησε κατάσχεση του πούλμαν της ΠΑΕ Ολυμπιακός για λογαριασμό της ΠΑΕ Λάρισα, ύστερα από απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που αφορά τα χρέη της Πειραϊκή ΠΑΕ προς τη Λάρισα από τη μεταγραφή του Βασίλη Καραπιάλη. Η απόφαση με εντολή της νομικού συμβούλου της ΠΑΕ ΑΕΛ προβήκαμε σε μια κατάσχεση του αυτοκινήτου του Ολυμπιακού. Με τα λύπες μας αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτό το μέτρο για να οικονομηθούν οι απαιτήσεις μας. Έγινε ήδη η κατάσχεση, όπως είπε και ο δικαστικός επιμελητής νωρίτερα. Κατάσχεση και το πούλμαν φεύγει. Το πούλμαν θα φύγει, έχει οριστεί με συγκιούχους, είναι νομικά πράγματα αυτά. Έχει οριστεί με συγκιούχους κάποιους υπάλληλους της ποδοσφαιρικής εταιρείας του Ολυμπιακού. Δηλαδή με την ευθύνη τους, αυτή τη στιγμή έχουν το πούλμαν μέχρι ότου οριστεί η μέρα πληστηριασμού. Η αποστολή του Ολυμπιακού ανεχώρησε κανονικά για την Αθήνα μετά το παιχνίδι, όμως το πούλμαν θα βγει στον πληστηριασμό για να δοθούν τα χρήματα στη Λάρισα, που τώρα με τους στόχους το ποσό έχει φτάσει στα 140 εκατομμύρια δραχμές περίπου. Όμως οι θύνοντες του Ολυμπιακού υποστηρίζουν πως δεν έγινε καμία κατάσχεση. Είναι έτσι όπως τα λέει η Λάρισα τελικά? Δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως τα λέει η Λάρισα. Έγινε κατάσχεση τελικά στο Δεν έγινε κατάσχεση, τίποτα δεν έγινε. Δεν έγινε κατάσχεση. Όσον αφορά τώρα την αγωνιστική εικόνα της αναμέτρησης, η Λάρισα αδικείται από το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο Μήλος και ο Τσουκάλης έχασαν ευκαιρίες για γκολ με τον ερυθρόλευκο τερματοφύλακα Ηλία Ταλικριάδη να είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις φάσεις. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν άτυχοι και ο Ταλικριάδης βρέθηκε σε καλή μέρα. Έκανε 3-4 αποκρούσεις πολύ καλές. Εμείς είχαμε την πρωτοβολία, είχαμε κλείσει τους διαδρόμους για τους παίκτες του Ολυμπιακού και προσπαθήσαμε να σκοράρουμε. Αυτό δεν έγινε. Πάντως, ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε ενέργεια του Βαΐτση στα μέσα του πρώτου μέρους. Έχει δίκιο, βέβαια. Μπορεί ο διαιτητής να δίνει φάουλ, όχι πέναλτι, βέβαια. Όχι πέναλτι. Όχι πέναλτι, δεν μπορείς να δίνει πέναλτι στη μήνυ φάση. Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή του, αφού οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό, μετά την αποβολή του Ρουμάνου Στέφαν Στόικα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό χάθηκε από τον Μπατίστα λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, ενώ νωρίτερα ο Βαΐτσης είχε σκοράρει, όμως το γκολ του ακυρώθηκε. Ο Μπατίστα, που ήταν ο μοιραίος παίκτης των Ερυθρόλευκων, αστόχησε αρκετές φορές στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Μιχαήλ. Έτσι, το ισόπαλο αποτέλεσμα 0-0 ήρθε ως